Καλημέρα ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω πού βρίσκεστε ή ποια ώρα θα το δείτε. Εγώ βρίσκομαι εδώ, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις στο You Can Ask. You Can Ask, να Παπαρίζου, το οποίο έχει διοργανώσει το Γαζέτα και το Get Greek Music. Είμαι πολύ χαρούμενη. Έχει γίνει μια ηλεκτρονική κλήρωση και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση του Κωνσταντίνος HP. Γεια σου! Πώς ένιωθες όταν διάβαζες του στίχου, τότε άγγελοι κλαίνε. Λαβγίου. Hm. Καταρχά νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Είναι από τον Γιάννη Δόξα, που είναι ο παραγωγό μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει γράψει πάρα πολλά από τα τραγούδια μου. Αλλά το συγκεκριμένο ήταν πολύ πιο συγκινητικό το τραγούδι, γιατί του βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα ότι είχε μπλέξει και τίτλου από δέκα προηγούμενα μου τραγούδια. Μιλάει για τη σημερινή μα εποχή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε να βοηθάμε ο ένα τον άλλον. Τότε όταν Άγγελε κλαίνε, μιλάει για την αλληλεγγύη. Νίκο Φάσα. Μόλι κυκλοφόρησε δύο απίστευτα και διαφορετικά τραγούδια, να αναμένουμε και νέο μου γρήγορα και αν ναι, πότε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει και μαζεύουμε τραγούδια και για το ολινόφωνο και για το αγγλόφωνο. Δεν έχουμε όριση ημερομηνία, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ηχογραφίζω όπω πάντα πάνω από 50 demos. Chris Heartbeat. Πώ ήταν η συνεργασία σου με του House Twins, Καταρχά, αυτή η πρόταση ήρθε όταν ήμουνα στα Βόρεια. Ε, είχε στείλει το τραγούδι ο Μάνο Θεοφίλου από το My Group στον κύριο Δόξα. Ε, εγώ βρισκόμουν εκείνη την περίοδο, έκανα περιοδία σε όλη τη Σουηδία και ήρθε ένα τραγούδι. You got mail, όπω πάντα στελεόδοξε στο κινητό μου. Ανοίγω το email μου και ακούω ένα τραγούδι που λέγεται Love Till It's Over. Το επόμενο μήνυμα ήτανε, Γιάννη, αυτό είναι το επόμενο μου τραγούδι. Βασικά όμω δεν είναι δικό μου τραγούδι, γιατί το τραγούδι είναι των House Twins και για μένα ήταν μια υπέροχη φιλική συμμετοχή. Θεωρώ ότι είναι δύο πολύ ταλαντούχα παιδιά. Έχουν πολύ μεγάλη μουσική παιδεία. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η συνεργασία μα και η έκπληξη για μένα ήταν όταν μου προτείναν επίση να κάνω μια acoustic version από το τραγούδι. Et al 15. Ποιε Αμερικάνικε σειρέ βλέπει πιο πολύ και συνέχεια. Αν δεν έχεις δει, σου προτείνω τη σειρά Σπάρτακους. Ε, οπωσδήποτε έχω δει το Σπάρτακους και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη συγκεκριμένη στιγμή έχω ξαναπιστρέψει λίγο στο Desperate Housewives. Γιατί περνάω πάρα πολύ καλά με το Desperate Housewives, γιατί πιστεύω ότι μιλάει για την καθημερινή ζωή, αλλά από την άλλη έχει και λίγο black humor μέσα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Nick Kall. Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, ποια άλλη καριέρα εκτό τη μουσική θα επιλέγετε και γιατί. Hm. Αν ήμουν πιο μικρή, θα έλεγα ίσω ηθοποιία ή μάλλον σκηνοθέτη. Ε, όσο έχουν περάσει και τα χρόνια, αν δεν θα είχα επιλέξει από καλλιτεχνικό χώρο, ίσω θα είχα επιλέξει τη δουλειά του σεφ. Καριέρα του σεφ. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ μαγειρική. Hm. is. Το νέο τραγούδι σου λέγεται «Όταν άγγελοι κλαίνε». Για ποιο πράγμα στον κόσμο πιστεύεις ότι θα κλαίγαν οι άγγελοι. Καλά, οι άγγελοι δεν κλαίνε μόνο για τα δυσάρεστα πράγματα, κλαίνουν και για τα ευχάριστα. Άρα, θα ήθελα να κλαίνε δυνατά για να τους ακούμε όταν συμβαίνει κάτι κακό, για να μας προδοποιούν και να κλαίνε με γέλια όταν μας συμβαίνει κάτι καλό για να ακούμε πάλι. Πάντα να θυμόμαστε τι μας συμβαίνει στη ζωή μας. Κρίστος, Κρίστος. Έχεις καταλάβει πόσος κόσμος έχασε τη μιλιά του με το φόρεμά σου το βράδυ της Eurovision. Πάνε δέκα χρόνια και ακόμα σε σκέφτομαι. Χρήστο, δεν σε ξέρω, αλλά μπορώ και εγώ να σε σκέφτομαι. Ρομπέρτο, V. Λοιπόν, you know you have a lot of fans in Spain. Will you come to do a concert here? We love you. Well, this one I'm going to have to answer in English. Uh, hola, España. Eh, yo soy muy bien. Well, I, I hope I will come very soon to uh, Spain because I had wonderful times in Spain, not only at the Gay Pride in Madrid, but also, you know, recording the video clips at Sitges outside of Barcelona. Even as a tourist, I've been to watch Gaudi or Dalí. You know, I'm a crazy fan of these two, <laughs> two artists. But um, I hopefully will come very soon to Spain too. Kisses. πια. Ελενακή, έχεις σκεφτεί να κυκλοφορήσεις acoustic version τραγουδιών σου, θα ήταν φανταστικό, πολλά φιλιά. Σου πιά μου, ε, έχω κάνει ένα διπλό album πριν πάρα πολλά χρόνια, το οποίο εκτός από τα δισκογραφικά τραγούδια, ε, υπήρχαν και τραγούδια από ένα unplugged που είχα κάνει με το Mad TV, από το πρώτο Mad Secret Concert. Ε, και επίσης έγινε και μια πιο acoustic version από το τωρινό τραγούδι που έχουμε κυκλοφορήσει με το House Twin, το Love Till It's Over. Και εύχομαι σύντομα να έχω κι άλλα να σας προσφέρω. Επόμενη ερώτηση είναι από την Αντωνία Πέτρ. Τι βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά σου, πέρα από το, το καλοκαιρινό τουρ, το Helena Παπαρίζου Club σου, μου, σε λατρεύει. Και εγώ λατρεύω το Hella Paris Club, μου. Άμεσα σχέδια είναι ουσιαστικά να ολοκληρώσω το άλμπο μου. Είμαι σε μια φάση το οποίο συζητάω τις επόμενες εμφανίσεις για εδώ στην Ελλάδα. Στη Σουηδία, όπως ξέρετε, ήδη είναι κλεισμένα από το Νοέμβριο. Ε, και εύχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μπορέσουμε να περάσουμε πολύ ωραίο και πολύτιμο χρόνο παρέα. Μελέτης 28. Πυροτεχνήματα. Ένα τραγούδι που αγγίζει την ψυχή μου, χωρίς να ξέρω το συμβιλισμό, εσύ πώς τον αντιλαμβάνεσαι. Είναι ότι εκεί που όλα είναι πάρα πολύ χάλια στη ζωή μας, που λέμε ότι πέρασα πολλά, δίχως αγκαλιά και μετά λες πυροτεχνήματα. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Εκεί που δεν νιώθουμε κάτι, πρέπει ξαφνικά να νιώθουμε πυροτεχνήματα. Δηλαδή, όταν λέμε after winter must come spring, darling. <laughs> Λοιπόν, στο Gnose Gangel. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πρόλαβα να τη διαβάσω γρήγορα, επειδή είναι σύντομη η ερώτησή σου. Έχει μερικέ οικονομίε στην άκρη, θέλει να τα φάμε μαζί σοκολάτα. Από πού θα είναι η σοκολάτα, για πε μου, Μαρίνα 9. Γεια σου, Έλενα, ε, και τι κάνει. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα έκανε ένα ντοέτο με τον Νίκο Βέρτη. Μ' αρέσει η ιδέα σου. Θα κάνετε μεγάλη επιτυχία. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Ε, ο Βέρτη είναι ένα από του ε, πολύ αγαπημένου μου Έλληνε τραγουδιστέ. Ε, φαντάσου όταν είχε κάνει το πέστο μου ξανά κτλ. Ε, έλεγα, έχω πάθει βερτίωση, παιδιά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω εξάψει. Έχω πάθει βερτίωση. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα τουέτο μαζί με τον Νίκο. Bilan X91. οκ, okay, στα αγγλικά. There will be an album in English. Uh, there will be more international style songs, records from Spain. Hi again, Spain, from me. Uh, well, as I told in Greek before, is that I'm recording a lot of new songs, and there will be new songs in English and in Greek. Uh, but I still don't have any release date. But I hope very, very soon you will have more new songs from me. Very soon. Demand Dressaki. Λογικά πρέπει να σε λένε Δημήτρη, ναι. Γεια σου, Έλενα μου. Είμαι μεγάλο θαυμαστή σου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από του Αντίκ, Love You. Τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, καταρχά έχω πολλά αγαπημένα από του Αντίκ, αλλά αυτό που πάντα με έκανε σε πάρα πολύ καλή διάθεση και πάντα με κάνει να θέλω να χορεύω μέσα στο σπίτι μου είναι αυτό το υπέροχο δίγλωσο, το Σε θέλω. Σε θέλω. Σε θέλω, I wanna know. Και εσύ με θέλει και το ξέρω. I love it. Γίνομαι πάντα πάρα πολύ χαρούμενη και νιώθω πάρα πολύ δραστήρια κιόλα ταυτόχρονα. Θέλω να κάνω πολλέ δουλειέ ταυτόχρονα όταν ακούω αυτό το τραγούδι. Η επόμενη ερώτηση έρχεται από τον Νίκο M. Ρε Παπαρίζου, κάνε μια γυμνή φωτογράφηση, σε παρακαλώ, αν χρειαστεί όργανο. Και μαραθώνια αγάπη για να σε πείσω. Wow, wow, wow. Λοιπόν, ε, τώρα εγώ τι πρέπει να πω, να σου πω ναι, θα έρθω να κάνω, επειδή ε, ε, εγώ έχω πρόβλημα στο να λέω όχι. Αλλά ίσως είναι η πρώτη φορά που θα σου πω όχι, δεν θέλω να κάνω γυμνή φωτογράφηση, τρέπομαι. Μαρίτσα 1992. Πόσο σημαντική είναι η φιλία στη ζωή σου και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να τον θεωρείς πραγματικό φίλο. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, Μαρίτσα. Γιατί του πραγματικού μα φίλου του καταλαβαίνουμε όταν έχει περάσει αρκετό καιρό. Γιατί του πραγματικού μα φίλου του βλέπουμε ε, όχι μόνο στι χαρέ, αλλά και στι λύπες, Αλλά και από την άλλη, όχι μόνο στι λύπες, αλλά και στι χαρέ. Πρέπει πάντα να υπάρχει ειλικρίνεια. Ε, δεν χρειάζεται ούτε καν τα λευκά ψέματα. Νομίζω ότι περισσεύουν σε αυτή τη σχέση. Και πιστεύω ότι όταν έχει μια πάρα πολύ καλή φιλία, μπορεί να κάθεσαι στο ίδιο δωμάτιο, να μην έχει μιλήσει μια ολόκληρη μέρα και όταν θα φύγει ο ένα από τον άλλο να πει: Πέρασα υπέροχα σήμερα, Σ' αγαπάω. Atmaraki Bt 91. Yeah. Αν σου ζητούσαν να περιγράψει με τρει λέξει τη σχέση σου που έχει με του φαν, ποια θα ήταν αυτέ: yeah. Αληθινή, Αυθόρμητη, και αυτό που θα ήθελα να είναι αιώνια αυτή η σχέση που έχω μαζί με τους φάνους μου. Αρέγγλι, αν επέστρεφε στην νεκτερινή Αθήνα, θα προτιμούσε ένα κλασικό πρόγραμμα ή πιο club version. Αρέγγλι μου, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω ένα πάθος, μια αρρώστια, δεν ξέρω, κάτι το οποίο με φτιάχνει αυτό το πράγμα. είναι οι συνεργασίες. Είναι διάφορε συνεργασίε. Έχω καταφέρει και έχω κάνει πολύ όμορφε και διαφορετικέ συνεργασίε η μία από την άλλη. Άρα δεν πιστεύω ότι θα ήθελα να διαχωρίσω αν θα είναι ένα κλασικό πρόγραμμα ή αν θα είναι ένα πιο νυχτερινό κλαμπ. Ε, το πιο σημαντικό για μένα είναι μαζί με τον, άλλον καλλιτέχνη ε, να περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί το πιο σπουδαίο και πιο σημαντικό πράγμα μέσα στη δική μα τη δουλειά είναι ότι όταν περνάμε εμεί καλά αυτό το πράγμα βγαίνει προς τα έξω και καταφέρνουμε να διασκεδάζουμε ακόμα καλύτερα τον κόσμο. Siegfried's fan. λίγο σουηδικό, sounds a little bit Swedish. Siegfried's fan. Um, Express in five words the feeling when you walked to the, <laughs> to the Eurovision stage as a winner. Wow. Well, wow. uh, the first feeling I had was like, yes. The second thing was, oh, is everything in place? Like the dress and everything was inside the dress. and then it was where's the microphone where's the headphone uh, the fourth thing was stop fighting what the fuck because they were fighting behind my back and <laughs> uh, well the fifth was at the same point when i was having all this feeling like yes we won is everything in place where's the microphone stop fighting it was where am i where am i supposed to go where's where the stage what is happening did i really win so you understand artists are a little bit crazy sometimes. Δημήτρης Τόμ. Έλενα, θέλω καιρό να σου το πω. Κάθε φορά που βλέπω το στήθος σου, χάνω τη συγκέντρωσή μου. Στο έχουν πει κι άλλοι. Συνήθως με κοιτάνε στα μάτια. Τζον G. Κατζούνας. Κάτι ακόμα ποιο είναι το τραγούδι σου το οποίο σε εξέφρασε πλήρως και ταυτιζόταν απόλυτα με εσένα. Τις περισσότερες φορές όταν έχω πει τραγούδι, ένιωθα πάντα ότι το ίδιο τραγούδι ή μάλλον ότι εκφράζει ο στίχος, είπα ότι πάντα μου συνέβη εκείνη την περίοδο στη ζωή μου. Άρα πιστεύω ότι τα... τουλάχιστον 90% από όλα μου τα τραγούδια με εκφράζουν απόλυτα για κάθε περίοδο που έχω ζήσει και επίσης το κάθε τραγούδι μου πάντα με έχει... έχει στιγματίσει τη ζωή μου. Γιώργος Ιωαννίδης, σου αρέσει ο Ζλατάν. Τον έχεις γνωρίσει? Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει τον Ζλατάν. Βέβαια είναι από τους πιο ε, σπουδαίους αθλητές που έχουμε, μάλλον ποδοσφαιριστές που έχουμε σε όλο τον κόσμο. Στη Σουηδία λένε, μα οι Σουηδοί έχουν πουλήσει τη Βόλβο, έχουν πουλήσει τη Σιάννε. Το μόνο πράγμα που παραμένει εντελώς Σουηδικό είναι ο Ζλατάν. Paparizu Forum. Hi, Forum! Hi! <laughs> What's your dream destination besides the ones you've already visited? What would you want to do and see there? Um, well, one of my uh, dreams that I've always wanted to do is that I actually want to do a big road trip by car um, from Vancouver down to San Francisco. And I hope I will have time sometimes to do that. But, uh, I don't know, I love to travel a lot and I love to travel with the car and uh, I love to do, like, just plain tourism with plain clothes, plain food and just hit the road, Jack. Γιώργος Κάτρ, θεωρείς ότι κάποιος καλλιτέχνης θα πρέπει να προσαρμόζει τα τραγούδια του ανόλογα με τις προτιμήσεις της εποχής. Θεωρώ πως οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να προσαρμόζονται με το τι στυλ παίζεται στην εποχή. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε καλλιτέχνη έχει την προσωπικότητά του ε, και ότι θέλει πάντα να εκφράζει την προσωπικότητά του μέσα από τα τραγούδια. Σίγουρα πάντα το να επιλέγει ωραία τραγούδια ο καλλιτέχνη είναι στην κρίση του. Η επόμενη ερώτηση έρχεται από τον Τζιμάκο klein Μάιν. Μ' αρέσει το όνομά σου. Yeah. <laughs> Αγαπημένε metal μπάντες και top 3 τραγούδια. Hmm. Λοιπόν, ήμουν πολύ μεγάλη φαν και των Guns N' Roses και των Metallica. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια των Guns N' Roses ήταν το November Rain και το Sweet Child of Mine. Metallica θα έλεγα Nothing Else Matters. Katie Goes Mel. Ε, ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει όταν ήσουν μικρή. Περιπιπτόντος, είμαι η Δάφνη. Γεια σου Δάφνη. Καταρχάς, δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία σου και δεν ξέρω καμιά φορά αν πρέπει να λέμε όλες τις τρέλες που έχουμε κάνει. Αλλά... Μικρή. Μικρή μα ακόμα. Ξέχασα να σου το πω αυτό. Αλλά όταν ήμουν πολύ πιο νέα, έχω κάνει μία ταξία, το οποίο βέβαια το έχω ομολογήσει στη μάνα μου. Ε, πήγα σε ένα rave party. Είπα θα πάω στο κολυμπητήριο, έβαλα την τσάντα μου και πήγα σε rave party. Ε, σηκώθηκα γύρω στις 4, και ήρθα σπίτι στις 8. Αλλά την αταξία μου την έκανα. Αυτό. Δεν το συνιστώ να το κάνεις ποτέ. Η επόμενη ερώτηση έρχεται από την Μαρία Παρασκά. Έλενα, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα το τραγούδι «Δεν θέλω άλλο ήρωα πια». Ότι δεν χρειαζόμαστε όλη την ώρα άντρε με μπράτσα. Τσάιρο Παπαρίζου, Hmm. Will you make a song completely in Spanish and in solitary? I have actually recorded already uh, one song with um, Albert Hammond in, uh, in Spanish, which is called Endredau. en ti sin poder salir, pero si te vas. And I don't remember the rest of the lyrics right now, but it was an amazing, amazing duet I did with him and it was a big honor to work with Mr. Hammond. And we also recorded that song uh, in English. Ανέστη Χρηματόπουλος. Ε, πώς γίνεται να είσαι τόσο γυναικάρα όσα χρόνια και αν περάσαν. Πόσα χρόνια περάσανε δε φίλε μου. Άμα πια εντάξει είπαμε κάναμε καριέρα 15. Αλλά δεν είμαι 15 το ξέρω. Φτάσαμε στο τέλος το You Can Ask. Ε, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για όλες τις ερωτήσεις που έχετε κάνει. Πέρασα υπέροχα. Εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα.